Οι Συριακές κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι έχουν ανακαταλάβει περισσότερα από 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφικών περιοχών και έχουν ανακτήσει τις τελευταίες ημέρες τον πλήρη έλεγχο δεκάδων πόλεων και χωριών στο πλαίσιο των πολεμικών επιχειρήσεων για τα τελευταία προπύργια των ανταρτών στην Ιντλίπ και το Χαλέπι. Η προέλαση των δυνάμεων του Μπασάρ αλ-Άσαντ προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Άγκυρας. Ήδη η Τουρκία έσπευσε το Σάββατο να στείλει νέα στρατιωτικά οχήματα στην Ιντλίπ, καθώς ο Συριακός στρατός με την βοήθεια και της Ρωσίας έθεσε υπό τον έλεγχό του μια πόλη στρατηγικής σημασίας κοντά στην συγκεκριμένη επαρχιακή πρωτεύουσα. Η ανάπτυξη νέων τουρκικών δυνάμεων έγινε την στιγμή που στην Άγκυρα βρίσκονταν αξιωματούχοι από την Μόσχα και συζητούσαν και κλεισμένων των θυρών για τις εξελίξεις στον τελευταίο μεγάλο θύλακα της Συριακής αντιπολίτευσης, εξαιτίας των οποίων απειλείται η εύθραυστη συνεργασία της Τουρκίας και της Ρωσίας. Λόγω της κλιμάκωσης στην Ιντλίπ έχουν εκτοπιστεί πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Είμαστε τρεις οικογένειες. Έχω 7 παιδιά και ο αδερφός μου άλλα 7. Ψάχνουμε για ένα σπίτι, έναν καταβλισμό, κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Φύγαμε με τον γιο μου, την κόρη μου και τον άνδρα μου και ευτυχώς έχουμε αυτό το αυτοκίνητο που αποτελεί πλέον το σπίτι μας. Μετακινούμαστε τριγύρω με αυτό. Κοιμηθήκαμε ήδη 2 νύχτες σε αυτό και αυτή θα είναι η τρίτη. Και θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα, καθώς δεν μπορούμε να βρούμε κανένα κατάλημα. Η Τουρκία, έχοντας δεχθεί ήδη εκατομμύρια πρόσφυγες, έχει εδώ και καιρό κλείσει τα σύνορά της με την Συρία, σαν απάντηση στα κύματα των εκτοπισμένων που συνοστίζονται εκεί εξαιτίας του 9 ετούς πλέον εμφυλίου στη Συρία. Μάλιστα, την Κυριακή υπήρξαν επώνυμες καταγγελίες ότι Σύριοι πρόσφυγες που είχαν καταφέρει να περάσουν στην Τουρκία επεστράφησαν από την Άγκυρα παρά την θέλησή τους στην εμπόλεμη ζώνη.